καζάνι που βράζει η Δυτική Αττική, μέσα στην απελπισία, τα αδιέξοδα και τις δυσκολίες καθημερινότητας. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο ψύχρεμα να μεταφέρω τις αγωνίες και τις δυσκολίες πάνω στο ερώτημα που έχουμε υποβάλει στον Υπουργό Υγείας. Το Θριάσιο Νοσοκομείο αποτελεί το επιστέγασμα των αγώνων των εργαζομένων, των βιοπαλλεστών της Υπαίθρου, των μικρών αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας και όλων των κατοίκων της περιοχής του Θριαζίου που με τους κομμουνιστές μπροστά επέβαλαν την ανέγερσή του στις κυβερνήσεις της δεκαετίας του 70 και του 80. Η ανέγερσή του ήρθε να ικανοποιήσει τις τεράστιες υγειονομικές ανάγκες μιας μεγάλης έκτασης περιοχής με χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού που εργάζονταν στις βιομηχανικές ζώνες του Θριασίου, καθώς και του υψηλού αριθμού τροχαίων ατυχημάτων δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης του Θριασίου. Σήμερα, στην περιοχή του Θριασίου ο μόνιμος πληθυσμός έχει διπλασιαστεί, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων, εκτός των μόνιμων κατοίκων που εργάζονται στις επιχειρήσεις, ξεπερνάει τις 150.000. Καθημερινά τα εργοδοτικά εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων πολλαπλασιάζονται. Θάνατοι, ακροτηριασμοί, αναπηρίες, εγκάβματα και δεν έχει τέλος ο κατάλογος. Τα τροχαία περιστατικά, είτε με γιο ταχύ, είτε με φορτηγό, είτε με πεζούς, που προσπαθούν να διασχίσουν τις ανύπαρκτες διαβάσεις στους δρόμους, αυξάνονται επικίνδυνα λόγω και της χωρίς σχεδιασμού οδικής κυκλοφορίας κίνησης δεκάδων χιλιάδων φορτηγών βαρέου τύπου. Ενώ οι καρκίνοι, τα εγκεφαλικά, τα αυτοάνεσα, τα πνευμονολογικά, τα ψυχολογικά και ορθοπαιδικά περιστατικά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, λόγω της ατμοσφαιρικής δρύπασης, του τρόπου ζωής, των πυρκαγιών, της λειτουργίας της χωματερής και του χαμηλού βιωτικού επίπεδου των κατοίκων. Γίνεται λοιπόν κατανοητό από όλους μας η ανάγκη το μοναδικό νοσοκομείο της περιοχής να λειτουργεί σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας των υποδομών του 21ου αιώνα και όχι περασμένων δεκαετιών για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα λοιπόν, περισσότεροι από 120 παθολογικοί και πνευμονολογικοί ασθενείς, κρατήστε τα νούμερα, νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού και της ανεπάρκειας κλινών παθολογικού τομέα, διασκορπισμένοι σε διαφορετικές κλινικές και διαφορετικούς ορόφους του Θριασίου Νοσοκομείου. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από υπάλληλα έγγραφα των ιατρών της πρώτης και δεύτερης παθολογικής και πνευμονολογικής κλινικής. Αυτό το σκηνικό είναι αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων σε ειδικευμένους παθολόγους, δεδομένου ότι σε κάθε μία από τις παθολογικές κλινικές υπηρετούν μόνο 5 ειδικευμένοι ιατροί και μάλιστα στη μία ο ένας συνταξιοδοτήθηκε, ενώ στην άλλη πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Και ένας ή δύο ειδικευόμενοι ιατροί εφημερεύουν για περισσότερους από 70 παθολογικούς ασθενείς με μόνο ένα ειδικευμένο. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση της πνευμονολογικής κλινικής, όπου υπηρετούν μόνο 4 ειδικευμένοι ιατροί, από τους οποίους η μία απουσιάζει λόγω άδειας ανατροφής. Έτσι λοιπόν, έχουμε το φαινόμενο σε μία τόσο σημαντική υψηλών για την περιοχή απαιτήσεων κλινική, οι 3 γιατροί να κάνουν 10 εφημερίες ο καθένας, ενώ στα όρια της ανθρώπινης αντοχής είναι οι 4-5 εφημερίες το μήνα. Είστε στα 4 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μην μας διακόψετε, γιατί φέρνω πολλή αγωνία και πολλή ένταση από την περιοχή ενός νοσοκομείου που παραλίγο να καεί το καλοκαίρι και να μην είχαν ασθενείς χώρο να περιθαλτούν. Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, στην πνευμονολογική και στις ΑΒ παθολογικές κλινικές, αλλά και στην κλινική Ορειλά, την ευρωχειρουργική, την ορθοπαιδική και χειρουργική, όπου υπάρχει το επικίνδυνο φαινόμενο νοσηλείας ασθενών με λοιμώξεις δίπλα σε χειρουργημένους και αυτοκατασταλμένους ασθενείς. Συνολικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν 83 θέσεις κενές του νοσηλευτικού και εμεευτικού προσωπικού, 48 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου κενές, με αποτέλεσμα μόνο 2 ή 3 νοσηλευτές αναβάθμια και ολοκληρώνω λεπτά. Σε μισό λεπτό, να έχουν την ευθύνη για περισσότερους από 35 ασθενείς, ενώ η έλλειψη τραυματιοφορέων έχουν σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η διεκπαιρέωση εξετάσεων και εισαγωγών, όπως και η μεταφορά ασθενών για χειρουργικές επεμβάσεις. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός. Πρώτον, τι μέτρα θα λάβει ώστε να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις παθολόγων
και πνευμονολόγο στο βαθμό του επιμελητή Β και να ενισχυθεί το νοσοκομείο Θριάσιο με επίγουσες προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. Δεύτερον, τι μέτρα θα πάρει ώστε να προχωρήσει η σύσταση και στελέχωση με τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τρίτης παθολογικής κλινικής για να εξασφαλιστούν οι ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας και παθολογικών ασθενών που νοσηλεύονται διασκορπισμένοι σε κλινικές του χειρουργικού τομέα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάω γρήγορα για να μην χάσουμε χρόνο. Δεν είναι το Θριάσιο νοσοκομείο, κατά τον τρόπο που το περιγράψατε, από τα πολύ αδικημένα νοσοκομεία αυτής της χώρας. Συγκεκριμένα, στο παθολογικό τμήμα οι οργανικές θέσεις είναι 12. Σήμερα υπηρετούν 10. Υπάρχουν 2 κενές θέσεις, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στις 6/3/24. Στο πνευμονολογικό τμήμα η θέση είναι 7. Υπηρετούν 4 και υπάρχουν 3 κενές θέσεις. Αλλά αυτές που μιλάμε έχουν προκηρυχθεί και οι 3. Αναμένεται η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 7K για το νοσηλευτικό προσωπικό, από όπου το νοσοκομείο έχει εγκριθεί να πάρει 13 ΠΕ νοσηλευτικής, 27 ΤΑΦΕ νοσηλευτικής, 12 ΔΕΛΤΑΕ βοηθών νοσηλευτών. Έχει ήδη ολοκληρωθεί μια πρόσληση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ νοσηλευτικής. Όσον αφορά τους τραυματιοφορείς και τους βοηθούς στα Λάμου, έχουν γίνει προσλήσεις μέσα στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 3 κλάδου μεταφορέων ασθενών και 3 βοηθών θαλάμου. Επιπρόσθετα, έχει σταλεί αίτημα στο Υπουργείο Υγείας και γίνει δεκτό για 10 επικουρικούς υπαλλήλους τραυματιοφορέων και ακολουθεί νέο αίτημα στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη άλλους 10 ανθρώπους ως τραυματιοφορείς. Άρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το νοσοκομείο Θριάσιο έχει αυτή τη στιγμή το 100% των ελλιπόντων οργανικών του θέσεων σε προκήρυξη, σε υπηρεσία περίπου το 75% των οργανικών του θέσεων και έχει πάρει και επιπλέον θέσεις από το πρόγραμμα του ΑΕΔ αναλογικά περισσότερους από κάθε άλλο νοσοκομείο. Άρα όλη αυτή η ιερά οργή που βγάλατε πριν οι συνάδελφοι από τη Δράμα, να δεχθώ ότι εκεί τα κενά είναι πολλά. Στις 5 οργανικές παθολόγων είχαν έναν. Εσείς στις 12 να υπηρετούν οι 10 και οι 2 να προκειμένες θέσεις και κάνατε αυτή την επανάσταση. Με συγχωρείτε κύριε συνάδελφε, αλλά αντιλαμβανόμενοι πλήρως την αξία του Θριασίου νοσοκομείου, τη θέση του στη Δυτική Αττική, τη σημασία του για τον τοπικό πληθυσμό. Και θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ, αν και βουλευτής Βόρειας Αθήνας, ως υπουργός ανάπτυξης, επειδή είχα ιδιαίτερη ασχολία με τα ναυπηγεία Ελευσίνος, έχω γίνει τρόπον τεινά και τοπικός Ιωνίου βουλευτής, δεν θα άφηνα το Θριάσιο νοσοκομείο έξω από τη φροντίδα μου. Άρα το νοσοκομείο είναι στην πρώτη ταχύτητα, με όλες, επαναλαμβάνω, το σύνολο, το 100% των ελλιπών των οργανικών θέσεων σε προκήρυξη. Καταρχήν, διαπιστώνουμε με πολύ ένταση ότι βλέποντας τις περιοδίες και τις κινητοποιήσεις μας γύρω και από το νοσοκομείο και από τα κέντρα υγείας, όπου διαπιστώνουμε όλα αυτά τα κενά, και θα ήθελα να μιλήσετε, να έρθετε κύριε Υπουργέ εκεί στο Θριάσιο να επικοινωνήσετε και με τους κατοίκους και με τους γιατρούς, διαπιστώνουμε ότι μόλις τρέξαμε να καταθέσουμε την ερώτηση για το Θριάσιο, αμέσως έτρεξε η κυβέρνηση να προκηρύξει κάποιες ελάχιστες θέσεις γιατρών. Μόλις τρέξαμε να σηκώσουμε το ζήτημα για τα κέντρα υγείας, αμέσως έτρεξε η κυβέρνηση με τους τοπικούς βουλευτές, ειδικά στο κέντρο υγείας Μεγάρων, να κάνει περιοδεία. Όμως τα κενά είναι τραγικά, είναι μεγάλα. Και τα κενά θα τα μετράμε σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, παίρνοντας υπόψη ότι τα οργανογράμματα των νοσοκομείων είναι προ-25ετίας, ακόμα και για το Θριάσιο της δεκαετίας του 1990. Για να δούμε όμως, γιατί ξέρετε τι λέει, χαρτί μιλήσει, καρδιά ραγίσει. Το Θριάσιο νοσοκομείο εφημερεύει κάθε 4 μέρες. Τη μία μέρα εφημερεύει η πρώτη και την άλλη η δεύτερη παθολογική κλινική, και θα πάω γρήγορα. Η κάθε κλινική έχει 36 κρεβάτια, δηλαδή και 2 μαζί 72.
Σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου, ειδικά μετά το κλείσιμο του λιμωδών, προκύπτει ανάγκη για 70 έως 75 ασθενείς σε κάθε κλινική, δηλαδή σύνολο 145. Έχουμε λοιπόν 73 ασθενείς περισσότερους, διπλάσιους και βάλε των υποδομών σε κλίνες της πρώτης και της δεύτερης παθολογικής κλινικής. Ελάτε να δείτε τους ασθενείς. Ασθενείς που με μεγάλο ρίσκο μοιράζονται σε άλλους ορόφους, με αποτέλεσμα να απέχει κάθε γιατρός 2 ή 3 ορόφους από τον ασθενή. Άρα η ανάγκη δημιουργίας τρίτης παθολογικής κλινικής, γιατί εκεί είναι το δεύτερο ερώτημα, επιβάλλεται με την πρόληψη μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα και των τελευταίων εφημεριών, που αν ρωτήσετε τους γιατρούς θα σας πούνε ότι τρέχανε ανάμεσα σε 3 ορόφους να επισκεφτούν τους ασθενείς. Δεύτερον, μετά την κατάθεσή μας, βγήκε η ανακοίνωση για προκήρυξη 4 κενών θέσεων ιατρών, 2 παθολόγων, 2 πνευμονολόγων και άλλων 7 ειδικοτήτων, σύνολο 11 γιατροί. Από τις 36 θέσεις του προ-25ετίας οργανογράμματος του ιατρικού προσωπικού, πάλι λείπουν 25. Μαθηματικά είναι. Ενώ για τις 83 κενές θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και τις 48 θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, από την προκήρυξη τον Οκτώβριο του 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα οριστικά αποτελέσματα και δεν έχει έρθει κανείς. Απαράδεκτη είναι επίσης και η μη έγκριση του αιτήματος της ίδιας της διοίκησης του Θριάσου Νοσοκομείου για ενίσχυση με 20 επικουρικής εργαζόμενους απαραίτητους για τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Στο Θριάσου Νοσοκομείο περιμένουν για χειρουργία 8 έως 12 μήνες. Και κόψτε με, κύριε Πρόεδρε, να το πούμε στους ασθενείς που περιμένουν 12 μήνες σε λίστες αναμονής. Περίπου 1.300 έως 1.400 ασθενείς, ενώ στην Ορθοπαιδική Κλινική είναι σε αναμονή 110. Γεγονός που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στους ασθενείς, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, την υγεία τους, αφήνοντάς τους μόνιμες αναπηρίες. Στο νοσοκομείο υπάρχουν 13 χειρουργικές αίθουσες, εκ των οποίων ανακαινίστηκαν οι 8, ενώ λειτουργούν μόνο οι 6 από τις 8 και μία από τις μη ανακαινιστέντες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έλλειψη σε αναισθησιολόγους που είναι τεράστια, ενώ όταν προκηρύχθηκε μία καινή θέση παρουσιάστηκαν 2. Είναι σημαντικά στοιχεία να τα ακούει το κοινό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στους επαναπομείνοντες αναισθησιολόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ήδη ηλικία πάνω το 55, τους οφείλονται ακόμα άδειες από το 22. Επίσης υπάρχουν κενά σε 12 θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών, 6 τεχνολογικών, ακτινολογικών και χειριστών εφαρμοστών, 18 θέσεις προσωπικού στην τεχνική υπηρεσία και 6 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Επίσης στην περιοχή υπολειτουργού. Ολοκληρώνω, θα ήθελα ένα λεπτό. Δεν έχει προκηρυχθεί επίσης, να το κρατήσουμε, καμία θέση από τις 1.000 θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για τις ΜΕΘ σε πανελλήνιο επίπεδο που συστάθηκαν με τον νόμο 4690 του 2020 κτλ. Επίσης γνωρίζουμε καλά ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις για την πρόληψη παραϊατρικού τεχνικού διοικητικού προσωπικού που έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υγείας από τον 1ο του 20. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα προκηρυχτούν 704 θέσεις ιατρών, οι κενές θέσεις όμως είναι πάνω από 6.000. Έτσι λοιπόν υπολείπονται 5.300. Με αυτούς τι πρόκειται να γίνει? Και πρέπει να λάβει κανείς, όπως είπα και προτύτερα, ότι οι ανάγκες των νοσοκομείων σήμερα είναι περισσότερες. Τελειώνω, η τελευταία παράγραφο. Παρακαλώ, ελάτε. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής από όλες τις κυβερνήσεις της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη για τις λαϊκές οικογένειες και πεδίο επέκταση επιχειρηματική δράση και αύξηση κερδοφορία του ιδιωτικού ομίλου. Θα πω μόνο προς το τελευταίο που άμει το άξο. Συνάδελφος, όσον αφορά τους νοσηλευτές. Από την 7K του 2022 έχουν εγκριθεί για το Θριάσιο 13 νοσηλευτές ΠΕ, 27 ΤΑΦΕ και 12 ΔΕΛΤΑΕ. Δηλαδή 13 και 27, 40 και 12, 52 θέσεις. Κύριε συνάδελφε, φαντάμαι είσαι βουλευτής, το γνωρίζετε. Η διαδικασία γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ, δεν γίνεται μέσω του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία διορισμού των νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού δεν γίνεται με τη διαδικασία που γίνονται οι γιατροί, που είναι η ταχεία διαδικασία. Εγώ θέλω να συμφωνήσω μέσα ότι οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι αργές και εγώ θα ήθελα να έχουν ήδη καλυφθεί αυτές οι θέσεις. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί αργούν, πολύ ευχαρίστως, δεν είναι τόσο ευθύνη του ΑΣΕΠ, είναι βαριά η γραφειοκρατική διαδικασία και οι υποχρεώσεις που αποφάσισε το Συμβουλίο της Επικρατείας επιβάλλουν
να εφαρμόζονται για την απόλυτη διαφάνεια και ισονομία. Και άρα πράγματι υπάρχει καθυστέρηση. Όμως οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και καλυφθεί, έχουν γίνει και αιτήσεις και έχουν εγκριθεί και οι θέσεις. Είναι θέμα ποια μας τελική ευθεία για να προσληφθούν. Κατά συνέπεια, ότι δεν έχουν γίνει αιτήσεις δεν ισχύει, γιατί είναι ήδη 58 εγκεκριμένες θέσεις. Και επαναλαμβάνω, επειδή φέτος έχουμε ένα ευρύ πρόγραμμα προσκλήσεων νοσηλευτών, έχουμε ήδη προκηρύξει 2.145 επιπλέον θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και εκεί θα πάρει το θριάσιο νοσοκομείο ένα σημαντικό. Μια σημαντική μερίδα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν υπολείπεται το ενδιαφέρον για το θριάσιο του δικού σας, ούτε και δέχομαι ότι θα πάμε να απολογηθούμε. Εγώ στη Δυτική Αττική πηγαίνω συχνά. Σας είπα ότι την απολογιστική μου δράση για τα 4 χρόνια ως Υπουργός Ανάπτυξης και Ενίσχυσης την έκανα στην Ελευσίνα, στην καρδιά της Δυτικής Αττικής, στα ναυπηγεία. Είχε έρθει από την περιοχή πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου. Η περιοχή αυτή έβγαλε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές με πολύ μεγάλη διαφορά. Επειδή ο κόσμος αναγνώρισε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτού του υπουργού και αυτής κυβερνήσεως, αυτού του πρωθυπουργού και αυτής κυβερνήσεως για τη Δυτική Αττική. Για τη Δυτική Αττική. Ξέρετε ποτέ η Δυτική Αττική ήταν το ισχυρό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τα αυτά, ενώ πάντα ήμασταν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τώρα είμαστε σταθερά πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα, ο λαός της Δυτικής Αττικής επιβράβευσε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμένα προσωπικά και τους ευχαριστώ. Μια συγκλονιστική συμμετοχή μέρα βροχή στην Ελευσίνα, όπου δεν μπορούσα να πλησιάσει αυτοκίνητο στην Ελευσίνα από το πλήθος του κόμμου το οποίο ήρθε. Και μετά μου το ξέρετε, αφού είστε βουλευτής περιοχής. Για το κέντρο υγείας μεγάλων, πρέπει να σας πω ότι πράγματι ήρθε στο γραφείο μου ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο Γιώργος Κότσιρας και υφυπουργός εξωτερικών μαζί με τον συνεργάτη τον Σταμάτη τον Μπουλή και συζητήσαμε για το θέμα των προσλήψεων στο κέντρο υγείας μεγάλων. Άλλωστε, έχω κάνει και σημαντική συζήτηση γι' αυτό με τον Θανάση τον Μπούρα, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, που επίσης έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και με τον κύριο Λιάκο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι και οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν δείξει ανάλογο ενδιαφέρον με το δικό σας και μεγαλύτερο. Οφείλω να σας πω επίσης ότι δεν έγινε καμία αλλαγή λόγω της ερωτήσεώς σας. Εγώ είχα προαναγγείλει από την πρώτη με πήγα στο Υπουργείο ότι ετοιμάζεται το πρόγραμμα προσλήψεων του 2024. Το πρόγραμμα προσλήψεων του 2024 συμπεριλαμβάνει 6.500 προκηρύξεις θέσεων μονίμου προσωπικού στο ΕΣΥ. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα μονίμων προσλήψεων στο ΕΣΥ από την είδησή του για ένα χρόνο. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε 1.700 θέσεις για γιατρούς, τώρα προκυρύμε τις 700, θα γίνουν και άλλες 1.000 προϊόντος του χρόνου για να δούμε πώς πηγαίνουν οι προκηρύξεις. Και έχουμε και βεβαίως πάνω από 3.000 προκηρύξεις νοσηλευτικού προσωπικού και πάνω από 2.500 λοιπού προσωπικού, τραυματιοφορέων και λοιπού προσωπικού σε εποπτευόμενους φορείς και νοσοκομεία. Άρα δεν ενδιαφέρεστε εσείς περισσότερο από εμάς για το ΕΣΥ, ούτε ενδιαφέρεστε εσείς περισσότερο από εμάς για το θριάσιο. Επαναλαμβάνω, το θριάσιο νοσοκομείο έχει αυτή τη στιγμή σε προκήρυξη όλες, μα όλες, το 100% των ετουμένων από το νοσοκομείο θέσεων του. Δεν μπορούμε να προκήρυξουμε πέραν των οργανικών θέσεων, όπως καλώς γνωρίζετε, ούτε μία. Να είστε καλά.